Hyundai i20 στη μικρή κατηγορία, εδώ με την έκδοση και τον πέτρελο κινητήρα. Με σαφώς ευρωπαϊκό περιτύλιγμα, όπως λέμε, ως προς την αισθητική, με άλματα προόδου στον τομέα αυτό, δεν θυμίζει με τίποτα την κορεατική καταγωγή του όταν το βλέπει κανείς. Εδώ από άλλη οπτική γωνία, να συμπληρώσουμε όμως ότι κρατάει τα χαρακτηριστικά της αξιοπιστίας, της αντοχής και της ικανότητας στην σκληρή μεταχείριση, όπως έχουν όλα τα ασιατικά κατά τεκμήριο αυτοκίνητα. Παρατηρούμε το ιδιαίτερα επικλινές μπαρμπρίζ, το νεύρο στα πλαϊνά και στα φτερά, αλλά και την προσοχή στην αεροδυναμική που έχει υποστεί όλη η κατασκευή. Πατάει πάνω σε τροχούς 15 ιντσών, 185-60, και πολύ, πολύ καλή απόδοση έχουν τα εριζόμενα μπροστινά δισκόφρενα. Δισκόφρενο όμως έχουμε και πίσω, εδώ, από την εσωτερική κάτω όψη, κάτι που ξαφνιάζει σε μικρό αυτοκίνητο και το κάνει να ξεχωρίζει από αρκετούς από τους ανταγωνιστές του. Επ' ευκαιρία παρατηρούμε και τη διάταξη της πίσω ανάρτησης, που μας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις σε όλες τις συνθήκες. Εδώ η εμπρόστια στήριξη της πίσω ανάρτησης και η εσωτερική αντισταπτική δοκός με την πολύ καλής διατομής εδώ προφίλ του πίσω άξονα. Το μεγαλύτερο όμως πλεονέκτημα του αυτοκινήτου είναι ο τρικύλινδρος διζελοκινητήρας που έχει με 1100 μόλις κυβικά εκατοστά κάτω από το καπό, όπως βλέπουμε εδώ. Και αυτό διότι εκτός από τα 99 γραμμάρια που πετυχαίνει στην εκπομπή των ρήπων του διοξειδίου του άνθρακα, έχει 18,4 χιλιογραμμόμετρα ροπής από τις 1750 μέχρι τις 2500 στροφές. Αυτό είναι το πρωτεύον και βέβαια και τα 75 άλογα που σε έναν πετρελοκινητήρα περνάνε σε δεύτερη μοίρα, διότι το κυρίαρχο είναι η ροπή μαζί με το εξάρι κυβότιο. Και περνάμε στο εσωτερικό, εδώ συνεχίζουμε όπως βλέπουμε με τις 6 σχέσεις που προείπαμε στο μοχλό επιλογής των ταχυτήτων, αλλά και τη θέση οδήγησης που να μπορεί να ρυθμίζεται σε όλα τα αναστήματα με αρκετά καλή, βελτιωμένη θα έλεγε κανείς από άλλα μοντέλα, πλευρική στήριξη των μπροστινών καθισμάτων. Οι ευχάριστες εκπλήξεις συνεχίζουν και στα 4 ηλεκτροκινούμενα παράθυρα, όπως επίσης και στον πολύ εύχριστο επιλογία για τη ρύθμιση των καθρεφτών. Ενώ φυσικά δεν λείπουν και όλες οι απαραίτητες υποδοχές για τις συσκευές της νέας τεχνολογίας. Μεγάλο, βαθύ ντουλαπάκι και με διπλή θήκη. Χώρος πίσω επιβατών για ένα μικρό αυτοκίνητο κρίνονται επαρκής. 395 λίτρα ο χώρος αποσκευών με τα καθίσματα στη θέση τους. Μικρή ρεζέρβα, όμως υπάρχει ρεζέρβα και αυτό είναι το σημαντικό από κάτω. Εδώ τα διακριτικά του πετρελαίου κάτω από το καπό βλέπουμε και στο πίσω μέρος i20 GRDI. Και περνάμε στο δρόμο, όπου εδώ θα δούμε να ξεδιπλώνεται και μια άλλη πτυχή του αυτοκινήτου. Αυτό όμως που είναι το κυρίο σημείο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι αν κανείς δεν κινείται με τον κλιματισμό σε λειτουργία και προσεκτικά εκμεταλλευόμενος την καλή ροπή και τις 6 σχέσεις του κυβωτίου, μπορεί να βλέπει τον μετρητή καυσίμου ακόμα και κάτω από τα 4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Έξω από την πόλη τώρα, στον δρόμο που δεν έχει και μεγάλη σχέση με την καθημερινή κυκλοφορία, όπου όμως εμείς οφείλουμε να δοκιμάσουμε όλες τις συνθήκες, το αυτοκίνητο επιβεβαιώνει την καταγωγή του. Δοκιμάζοντας το αυτοκίνητο σε όλες τις συνθήκες για τη συμπεριφορά των αναρτήσεων, οι οποίες έχουν επαρκή διαδρομή, με όλα τα ηλεκτρονικά σε λειτουργία,
είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να φύγει κανείς από τον δρόμο. Μπορούμε να βάζουμε άνετα από πρώτη σε τρίτη, εάν πηγαίνουμε αργά. Το πιο συγκλονιστικό είναι ότι με την τρίτη όμως ταχύτητα μπορεί να κινείται το αυτοκίνητο ακόμα και σε ανηφόρα, χωρίς να πατάει κανείς τον γκάζι, με 1000 μόλις στροφές, πράγμα που δείχνει ότι η ροπή του κινητήρα είναι αρκετή, ακόμα και τόσο χαμηλά, για να μπορεί κανείς να κινείται οικονομικά. Κάτι που στη σημερινή εποχή έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία. Εδώ, με τρίτη, στην ανηφόρα, 1000 στροφές, 1100 και χωρίς γκάζι. Με τρόπο που δεν συνηθίζει κάποιος στην καθημερινή κυκλοφορία, το μόνο που έχουμε να σχολιάσουμε είναι ότι θα δέμε λίγο πιο προοδευτικές τις αναρτήσεις, αλλά οπωσδήποτε στα πλαίσια του χαρακτήρα και το ύφος του αυτοκινήτου είναι υπερεπαρκής και σαφώς άνω του μέσου όρου. Για περισσότερα στις εκθέσεις της Hyundai, όπου μπορείτε να έχετε και τη δική σας προσωπική άποψη.